καλησπερίζω για αρχή την υποψήφια στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Άρια Αγάτσα. Καλησπέρα, κυρία Αγάτσα. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Ξεκινώ με τα της μειονότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει ότι είχε ενημερωθεί προεκλογικά από την Νέα Δημοκρατία, από την τότε κυβέρνηση, και κάνει λόγο και για επιλεκτικές διαρροές της ΕΕΠ. Θα ανοίξουμε την κουβέντα τι ακριβώς συμβαίνει μετά της μειονότητας. Ωστόσο, το ότι ακόμα και διάφορες αναφορές της ΕΕΠ μπαίνουν και αυτά στο προεκλογικό τραπέζι και γίνονται λίγο χαρτοπόλεμος, δεν είναι ένας ολισθηρός δρόμος. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, πρέπει να παραδεχθούμε ότι όλα αυτά είναι ευαίσθητα θέματα. Βέβαια. Όμως δεν πρέπει να παίζονται υπόγεια παιχνίδια. Η δικιά μας η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, λέει όλα στο φως. Mm-hmm. Δεν μπορεί να χειραγωγείται η ψήφος στη Ροδόπη από το τουρκικό προξενείο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό εθνικό θέμα στο οποίο δεν πρέπει να διαφωνεί κανείς. Ακούσατε και τις καταγγελίες χθες από τον πρώην υπουργό, mm-hmm. τον Γιώργο Φλωρίδη, ότι ήρθαν χιλιάδες μουσουλμάνοι από την Γερμανία και μάλιστα ήρθαν αυτό που λέμε με το ψηφοδέλτιο έτοιμο για να ψηφίσουν. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί έτσι με έναν τρόπο. Ο κύριος Φλωρίδης είναι πρώην υπουργός, είναι ένα σοβαρό στέλεχος, το είπε, οφείλουμε να δεχτούμε τη δική του θέση. Τώρα, ο κύριος Σκέρτσος είπε ότι τον άκουσα το πρωί, τον ακούσαμε όλοι, ότι είχε ενημερωθεί mm-hmm. υπηρεσιακά και αρμοδίως ο κύριος Τσίπρας. Και μένει τώρα να δούμε γιατί οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και στην Ξάνθη δεν βγαίνουν να μιλήσουν αν εννοούν μουσουλμανική μειονότητα ή δήθεν τουρκική μειονότητα. Περιμένουμε και από εκεί μία απάντηση. Γιατί δεν σας καλύπτει το ότι έστω σε αυτή τη Βουλή των 24 ωρών που ορκιστήκατε όλοι σας, ορκίστηκαν πίστη και προσήλωση στο Ελληνικό Σύνταγμα? Αυτό είναι άλλο θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα. Ναι. Σωστά. Όμως δεν μπορεί να παίζονται παιχνίδια κάτω από το τραπέζι. Πρέπει όλα να μπαίνουν στο φως. Επίσης, το τουρκικό προξενείο πρέπει να μένει εκτός από τη χώρα μας και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Τσίπρας, σας ξαναλέω, όπως είπε ο κύριος Σκέρτσος, είχε ενημερωθεί. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός στον κύριο Αυτιά, ότι είχε ενημέρωση. Ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα mm-hmm. είναι κυρίαρχο κράτος και δεν δέχεται παρεμβάσεις mm-hmm. από πουθενά στα εσωτερικά της. Μα με βάση αυτά που καταγγέλλεται, τα δέχτηκε. Και αναρωτιέμαι, 4 χρόνια κυβερνούσατε. Έχει υπεύθυνη πατριωτική στάση. Ναι. Ακούστε να σας πω, θα σας πω και γι' αυτό. Δηλαδή, γιατί το προξενείο αφέθηκε να τα κάνει όλα αυτά? Γιατί δεν απελάσατε τον πρόξενο? Γιατί δεν κάνατε διάβημα στην Άγκυρα? Κάτι, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχει μια υπεύθυνη διακομματική επιτροπή ναι. που αναλαμβάνει αυτά τα θέματα, τα οποία, όπως είπα στην αρχή, είναι πάρα πολύ λεπτά, mm-hmm. στα οποία επικεφαλής ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και είναι σε συνεννόηση με τα άλλα κόμματα. Και όπως γνωρίζετε, όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά, μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχουν οξύνσεις με τη γείτονα. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο διευθετήθηκαν, χωρίς να γίνουν περαιτέρω παρεμβάσεις και οξύνσεις, και η Διακομματική Επιτροπή ήταν αυτή που έκανε αυτό που έπρεπε να πράξει την ευπαθή αυτή περίοδο. Κυρία Γάτσα, τι εννοείτε διευθετήθηκαν? Μόλις πριν, και όχι μόνο εσείς, όλη η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά φωτογραφίζεται χιλιάδες πολίτες, γιατί κάποιος τους ψήφισε αυτούς τους ανθρώπους, ότι ήταν υποχείρια του προξενείου. Ήταν αυτή η περιοχή. Γιατί κάποιος τους ψήφισε, επαναλαμβάνω. Αυτή η εποχή είναι ευπαθής και αυτά τα ζητήματα άπτονται και της ελληνικής ναι. διπλωματίας. Ένα τουρκικό προξενείο mm-hmm. δεν μπορεί να κάνει παρεμβάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, όταν υπηρεσιακά ο κύριος Τσίπρας ενημερώνεται για κάποια τέτοια ζητήματα, ως ήθιστε, γιατί άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη που το είπε αυτό σε μια πρωινή εκπομπή στην κυρία Μαυραγάνη, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαίτερες διαδικασίες ναι. να διαχειριζόμαστε αυτά τα πολύ σοβαρά εθνικά θέματα. Η κυρία Μπακογιάννη τους είπε, βέβαια, στους μειονοτικούς, ότι θα τους πάρει και θα τους σηκώσει και αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είπε. Μόνο αυτό δεν είπε. Με συγχωρείτε, δεν είπε καθόλου έτσι. Είπε ότι λέει κάθε υποψήφιος σε προεκλογική περίοδο. Και εμένα, αν αυτή τη στιγμή με στείλουν από το κόμμα μου
κάπου, ναι, στο νομό Αιτώλου Ακαρνανίας, θα πω ψηφίστε μας, δώστε μας δύναμη για να μπορέσουμε να σας εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλο αυτό, αυτό και είπε. Άλλο όμως, άμα αυτό δεν είπε. Μας ψηφίσετε θα έχετε πρόβλημα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν θα είστε κυβέρνηση είπε όλων των Ελλήνων. Είπε το προφανές. Η κυρία Μπακογιάννη ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και τα έχει υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και στη Διακομματική Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είπε λοιπόν το προφανές. Έτσι. Ζήτησε τη δύναμη των ανθρώπων αυτών, όπως κάνουμε όλοι σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δεν νομίζω τώρα ότι πρέπει να δώσει τα διαπιστευτήριά της η κυρία Μπακογιάννη τώρα, μετά από τόσα χρόνια επιτυχημένης πολιτικής πορείας και μάλιστα στα εξωτερικά. Οι δύο εκλεγέντες βουλευτές, εκ νέου υποψήφοι, γιατί πρέπει να δώσουν διαπιστευτήρια? Ειδικά ο κύριος Ζεϊμπέκ είναι σχεδόν 20 χρόνια στο πολιτικό σκηνικό. Επαναλαμβάνω, έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα. Δεν είναι λίγο κάπως εν έτη 2023 να τους ζητούνται πιστοποιητικά εθνικών φρονημάτων? Εσείς πείτε μου γιατί πρέπει να έχουν αφωνία. Γιατί τόσο καιρό δεν βγαίνουν να πούν το προφανές και το απλό? Φοβούνται κάτι? Έχουν κάποιο λόγο που δεν βγαίνουν να πούν ότι είναι της μουσουλμανικής μειονότητας και όχι της δίθεν τουρκικής? Απαντήστε μου εσείς αυτό. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν? Επιμένω όμως, γιατί ένα κόμμα ζητεί πιστοποιητικά φρονημάτων. Δεν αυτοί ζητάει, κρίνονται για τη σιωπή τους. Δεν ζητάει πιστοποιητικά φρονημάτων. Είναι μια ευπαθής εποχή, ένας ευπαθής νομός. Ο κύριος Τσίπρας και οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε και για το γεγονός ότι είναι ο μόνος νομός που δεν ήταν Νέα Δημοκρατία και ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν υπάρχει, βάζουν και ένα τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Άλλωστε, πολλά πράγματα φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από το προηγούμενο αποτέλεσμα έχουν κριθεί. Ωστόσο, πρέπει να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να γίνεται encrypto. Όλα αυτά πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα και να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Τώρα, κυρία Γάτσα, βλέποντας την απάντηση του κυρίου Σκέρτσου στην κυρία Τσαπανίδου αναφορικά με το πόσες προσλήψεις θα γίνουν στο δημόσιο, λέει ο κύριος Σκέρτσος, 10.000 χιλιάδες θα αποχωρήσουν το 24, 18.000 το 25, τέλος πάντων, κάνει μια σούμα ότι όλη την επόμενη τετραετία θα αποχωρήσουν 49.900 τόσοι και λέει να ορίστε οι 50.000 που σας έχουμε πει προσλήψεις. Άρα θα μείνουν ίδια, ό,τι και να υπάρχουν. Θα μου επιτρέψετε, επειδή υπάρχουν αριθμοί. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν αριθμοί. Αντικαταστήσετε όσους βγαίνουν στη σύνταξη. Αυτό δεν λέγεται νέες προσλήψεις. Δεν ξέρω τον Κλουζό, κάνει ή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να καταλάβω. Και το μεσοπρόθεσμο σχέδιο σταθερότητας του 23-26 δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων. Απλώς ισχύει μία πρόσληψη, μία αποχώρηση. Λοιπόν, επειδή έχω τα στοιχεία μπροστά μου, το 23 θα αποχωρήσουν 18.178, το 24 10.484, το 25 10.868 και το 26 10.295. Είναι ένα σύνολο 49.825 αποχωρήσεων, δηλαδή θα γίνουν 50.000 προσλήψεις την επόμενη τετραετία. Ναι, αυτό δεν είναι όμως νέες προσλήψεις. Αυτό είναι... σημαίνει ότι όσους δασκάλους έχουμε θα έχουμε, όσους γιατρούς έχουμε θα έχουμε, ένας θα μένει, ένας θα φέρνει. Προσλήψεις. Και στον τομέα της υγείας, ναι, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα πάρα πολλά και σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο, ναι, ναι, στο σωστά, κανάλι στη Μάρα Ζαχαρέα, ναι, ναι, μίλησε για αύξηση μισθών. Ξαναμίλησε για αύξηση μισθών, για να είμαστε ακριβείς. 950 τον κατώτατο μισθό. Μείωση της φορολογίας επιπλέον. Μάλιστα θα είναι και το πρώτο νομοσχέδιο αυτό, εφόσον είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, που θα μιλάει για την μείωση των μισθών. Άρα είναι όλα των φόρων. Άρα είναι όλα κοστολογημένα. Ενώ μίλησε και για αύξηση των συντάξεων από 1η-1η του 24, βεβαίως αυξήσεις θα πάρουν και οι γιατροί, ναι, από 1η-1η του 24, στα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν για το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Μάλιστα. Που θα είναι βελτιωμένο σε πάρα πολλά θέματα. Κυρία Γάτσα, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.